Και η κυρία Αλεξία Σακαδάκη, υποψήφια Ευρωβουλευτής Συμμαχίας Πολιτών Οικολόγων. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Πώς είδατε την παρέτηση και τις βολές που εκτοξεύει τις τελευταίες ώρες ο κύριος Αρέστη, κυρία Σακαδάκη? Δεν θα έλεγα ότι είναι βολές του κυρίου Αρέστη. Θα έλεγα ότι ο κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος, όταν αμφισβητείται μια δουλειά που έγινε μετά από πολύ καιρό και μέσα από πολύ σκληρή εργασία, αμφισβητείται από τους κυβερνώντες και από τον πλέον επίσημο θεσμό των Πρόεδρων της Δημοκρατίας, δεν θα παρέμεινε τίποτα άλλο παρά αξιοπρεπώς να δώσει την παρέτησή του για λόγους ευθυξίας. Άρα θεωρείτε ότι είναι σωστή η κίνηση που έκανε? Θεωρώ ότι... δεν έδωσε παρέτηση καθαρά από θέμα συνεργατισμού, από μια άλλη επιτροπή, και το συνδέει γιατί φεύγει και πώς και γιατί, τι τον ενόχλησε περισσότερο? Ναι, γιατί η εργασία του στην συγκεκριμένη επιτροπή έχει ολοκληρωθεί, έχει κάποιον άλλο ρόλο στην άλλη επιτροπή, στην εποπτεία. Επομένως, προς τι να παραμένει σε αυτήν τη θέση, είναι αν αισθάνεται ο ίδιος ότι η δουλειά του δεν μπορεί να εκτιμηθεί και δεν υπάρχει ο αναμενόμενος σεβασμός στην εργασία του. Τώρα εσείς τι αναμένετε δηλαδή από αυτό το πόρισμα? Περιμένουμε μόνο το Γενικό Εισαγγελέα να αποφασίσει για το πώς θα χειριστεί πιθανές ποινικές ευθύνες? Είναι αυτό που έμεινε από όλα αυτά? Γιατί σε πολιτικό επίπεδο βλέπετε να αλλάζει κάτι? Εμείς θα αναμέναμε και την παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών, διότι πλέον οι ευθύνες τον βαραίνουν. Θα έπρεπε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση μετά από αυτό το πόρισμα, που ας μην ξεχνάμε δόθηκε η συγκεκριμένη εργασία στην ομάδα, γιατί πίστευαν και στις γνώσεις τους και στις ικανότητές τους. Επομένως, μέσα από αυτό το πόρισμα οι ευθύνες βαραίνουν τον Υπουργό Οικονομικών και θα έπρεπε άμεσα να δώσει την παρέτησή του. Κυρία Σακαδάκη, πώς είδατε την τοποθέτησή του? Καταρχήν, να πούμε ότι η αμφισβήτηση θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο δημοκρατίας και ανάπτυξης διαλόγου κλπ. Αλλά στοιχειοθετημένης αμφισβήτησης. Εμείς δεν έχουμε δει την οποιαδήποτε στοιχειοθέτηση για την αμφισβήτηση του πορίσματος. Ακριβώς αναφερόμαστε σε όλα αυτά που καταγράφονται μέσα από το πόρισμα για τις πολιτικές ευθύνες και των κομμάτων και όλων των φορέων που εμπλέκονταν για όλες αυτές τις δεκαετίες στα οποιαδήποτε οικονομικά σκάνδαλα, και καλούμε επανειλημμένως το Γενικό Ελεκτή να πάρει αυτό το πόρισμα, να ασχοληθεί εντελεχώς με το συγκεκριμένο πόρισμα και να υπάρξουν ευθύνες και τιμωρία όπου πρέπει, γιατί ακριβώς αυτό χρειάζεται η κοινωνία μας. Και αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά και να βοηθήσουμε την όλη διαδικασία και την επιβίωση της κυπριακής οικονομίας και της κυπριακής κοινωνίας, θα πρέπει να σεβαστούμε το πόρισμα, εάν πραγματικά δεν υπάρχουν αντιεπιχειρήματα επί του πορίσματος, και να γίνουν όλα τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για να νιώσει και ο πολίτης δικαίωση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δικαίωση. Και πρέπει να υπάρξει... να πληρώνει ο πολίτης πόσες χιλιάδες, δεν ξέρω πόσα, κατά καιρούς για διάφορα πορίσματα, και στο τέλος να απορρίπτονται και να μην υιοθετούνται από κανένα. Μα στο τέλος μόνο ο πολίτης πληρώνει. Απλά να πω ότι οι αστικές και οι ποινικές ευθύνες είναι δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα. Μάλιστα, ναι. Αυτό το περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ολοκληρώστε, κυρία Σακαδάκη. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθεί το πόρισμα, να ποταθούν εκεί όπου υπάρχουν οι ευθύνες και να υπάρξει τιμωρία. Και θα επαναλάβω ότι οι χαρακτηρισμοί που προσέβαλαν την ομάδα της Επιτροπής δεν τιμούν ούτε καν τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ένα λεπτό. Κυρία Σακαδάκη, εσείς μέσα από όλο αυτό το κομφούζιο, γιατί να σας εμπιστευτούν οι πολίτες, γιατί να σας ψηφίσουν και γιατί να σας στείλουν στο Κοινοβούλιο? Λοιπόν, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Κωνσταντίνου. Να πούμε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η απαξίωση, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ατιμωρησία, θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη στιγμή με την ψήφο τους να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα σε αυτούς που συμμετείχαν σε όλον αυτόν το, ας το πούμε, το πάρτι. Για τόσες δεκαετίες, είπε η κυρία Κωνσταντίνου ότι ξέρουμε ποια κόμματα είχαν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν στα διοικητικά συμβούλια, και θα το επαναλάβω. Ξέρουμε πολύ καλά. Η Συμμαχία Οικολόγοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, είναι η ευκαιρία για τους πολίτες αυτή τη στιγμή να δώσουν μέσα από την ψήφο τους ένα δυνατό μήνυμα ότι δεν θα συνεχίσουν να στηρίζουν αυτή την πολιτική κουλτούρα και θα αλλάξουμε επιτέλους την πολιτική κουλτούρα.